Χρυσόγωνο, στον Κώστα το Χρυσόγωνο, που είναι στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας δώσει το κλίμα από τις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσόγωνο. Όχι, εγώ ευτυχώς δεν είμαι στις Βρυξέλλες. Α, δεν είσαι στις Βρυξέλλες. Τους έχουμε κάνει ρεπόρτερ όλους τώρα. Με μία έννοια. Διότι αυτή τη βδομάδα είναι μισή βδομάδα λόγω του Καθολικού Πάσχα και συνεδριάζουν λίγες από τις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Mm-hmm. Δεν συνεδριάζαν οι δικές μου επιτροπές των νομικών και συναγματικών θεμάτων και δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και έτσι ευτυχώς δεν ανέβηκα, γιατί αυτό το σταθμό του Μάλμπεκ. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Α, το σταθμό. Και μάλιστα τη συγκεκριμένη ώρα και γύρω στις 9 η ώρα. Οπότε ευτυχώς που δεν είσαστε στις Βρυξέλλες, έχετε πληροφόρηση από τις Βρυξέλλες. Και βέβαια και οι συνεργάτες μου τον χρησιμοποιούν, γιατί είναι δίπλα στο Ευρωκοινοβούλιο και όλος ο κόσμος, ξέρετε, στις Βρυξέλλες χρησιμοποιεί μετρό, διότι στους δρόμους με το αυτοκίνητο είναι αδύνατο να περάσεις. Δεν, ή μεταξύ, ας πούμε, κάνεις μία ώρα για 6-7 χιλιόμετρα. Πιο γρήγορα πας με τα πόδια. Τι σας μεταφέρουν λοιπόν οι συνεργάτες σας από τις Βρυξέλλες? Και ευτυχώς τα παιδιά δηλαδή είχαν ακούσει το πρωί ότι έγινε το χτύπημα στο αεροδρόμιο και δεν πήραν μετρό και έτσι δεν είχαμε. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τα κινητά από ό,τι μου είπαν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι προληπτικό μέτρο ή κάτι άλλο. Από το σταθερό μόνο μπορείς να συνεννοηθείς. Και επικρατεί, όπως καταλαβαίνετε, μια γενική παγωμάρα. Έχει, νωρίτερα τουλάχιστον, είχε σταματήσει η κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο εκεί στη Ρίντε Λαλουά, δίπλα από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει επικρατήσει ένα κλίμα τρόμου, το οποίο ήταν βεβαίως και ο στόχος των τρομοκρατών. Και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να αποφευχθεί. Πρέπει να μην μας νικήσει ο φόβος, να μην μας νικήσει η βία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να στηρίξουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία. Τώρα η Ελλάδα πώς επηρεάζεται από αυτό το χτύπημα, κύριε Χρυσόγωνε? Αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Φοβάμαι ότι επηρεαζόμαστε κι εμείς δυσμενώς, διότι θα αυξηθεί, θα αυξηθούν κατά πάσα πιθανότητα τα ξενοφοβικά σύνδρομα και οι σπασμωδικές αντιδράσεις. Το οποίο μπορεί να σημαίνει από το να δυσχερανθεί η εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης έως άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Και σε πολιτικό ακόμα επίπεδο, με ενίσχυση παραδείγματος χάρη ρατσιστικών, ξενοφοβικών κλπ. Τάσεων και πολιτικών δυνάμεων. Θα το δούμε. Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει αναδίπλωση στα εθνικά σύνορα. Αυτό ακριβώς θα ήταν το μεγάλο λάθος. Εκείνο που χρειάζεται, η απάντηση που χρειάζεται να δοθεί, είναι απάντηση με περισσότερη Ευρώπη, ούτως ώστε η Ευρώπη με μία ενιαία φωνή να μπορέσει να μιλήσει στο παγκόσμιο σκηνικό και να ακουστεί, και ειδικά στα της Μέσης Ανατολής. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη, το καθένα, είναι αδύναμα για να ακουστούν πραγματικά. Αντιθέτως, η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων, αν μιλούσε με μία φωνή, και αυτή η φωνή ήταν φωνή υπέρ της ειρήνης, της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί ξεκινάει η ρίζα του κακού, πραγματικά θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στα δρόμενα και να μπορέσει να καταλαγιάσει σιγά σιγά η φωτιά η οποία να σβήσει σιγά σιγά, η φωτιά η οποία βλέπετε ότι αρχίζει να μας καίει και εμάς εδώ στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσόγωνε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε πάλι στην Ευγενία. Ναι. Για να μας πει τα τελευταία νέα.